Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, Μανώλη, να δούμε τι περιμένουμε λοιπόν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Χθες ο κ. Μητσοτάκης έκανε κάποιες δηλώσεις, έκανε μια τοποθέτηση εδώ. Θα πει, φανταζόμαστε και σήμερα, στις προγραμματικές δηλώσεις. Έστειλε ένα μήνυμα πάντως χθες. Το μήνυμα που στέλνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι να γίνει επαναπροσέγγιση, να δούμε ποια ζητήματα μπορούν να συζητηθούν. Οι θαλάσσιες. Τα θαλάσσια σύνορα. Αυτό είναι ένα και μοναδικό θέμα. Βέβαια, μέσα σε αυτό υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Δεν είναι ένα άντε χαράσουμε μια γραμμή. Υπάρχουν λεπτομέρειες. Αυτές για να συζητηθούν χρειάζεται χρόνος, αλλά χρειάζεται και πρόθεση των δύο ηγετών, δηλαδή και του Ερντογάν και του Μητσοτάκη. Νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η πρόθεση. Δύο ισχυρές κυβερνήσεις. Εντυπωσιακό ήταν ότι κλείστηκε το ραντεβού και ανακοινώθηκε. Βέβαια. Θυμάστε στις προηγούμενες συνόδους. Ενδεχομένως να συναντηθούν, θα το δούμε στο περιθώριο και στο περιθώριο. Καταρχάς, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η διάρκεια της συνάντησης θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν. Δηλαδή, να δοθούν οι εντολές. Χρειάζεται χρόνος και διερμηνία. Που σωστά. Τραβάει περισσότερο. Λίγο όπως και να έχει. Αλλά και η επιλογή να μην είναι οι δυο τους. Έχει σημασία. Να σου πω, το ιδανικό θα ήταν. Να ήταν ιδανικό, κατά την άποψή μου. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να. Δηλαδή, το ιδανικό, αλλά εντάξει, νομίζω είναι ιδανική σύνδεση ίσως για αυτούς, δηλαδή όπως είναι. Αλλά δεν πέτυχε το τετ-α-τετ. Ναι. Το αποτέλεσμα. Άρα δοκιμάζουν κάτι άλλο τώρα. Ναι, αυτή είναι η λογική. Ή η πρόθεση και η προεργασία για αυτή τη συνάντηση διαμόρφωσε και τη σύνθεση ώστε η ουσία να είναι μεγαλύτερη. Μιλούσα με έναν πολύ έμπειρο διπλωμάτη χτες και μου λέγε: κοιτάξτε, όσο λιγότερο, τόσο καλύτερη. Έτσι είναι. Εγώ δεν ξέρω από διπλωμάτια, ακούγα τον πολύ έμπειρο. Ωστόσο, είναι λίγοι, δεν είναι καμιά δεκαπενταριά γύρω-γύρω. Λοιπόν, αλλά είναι η πιο στενή. Η πιο στενή. Τώρα δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει μπλε φακέλους ή κόκκινους φακέλους ο καθένας. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εκεί. Αλλά αυτή είναι λοιπόν η σύνθεση. Η σύνθεση είναι αυτή. Δηλαδή θα έχουμε τον κ. Μητσοτάκη με τον Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίδης, Χακάν Φιντάν. Η κ. Μπούρα με τον κ. Τσαγατάη Κλίτση είναι η σύμβουλη των Προέδρων. Και τώρα η κ. Παπαδοπούλου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτή θα είναι. Παίζεται και αυτή. Λοιπόν, οι τρεις. Είναι σίγουροι. Σίγουροι. Μέχρι 6 λοιπόν, στη σύνθεση των 6 είναι κλειδωμένο. Μάλιστα. Είναι κλειδωμένο. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάθεται από αυτή την πλευρά ή την άλλη. Αυτό είναι θεωρητικό. Μην το πάρουν τηλεδεατές. Παίζεται ο τέταρτος λοιπόν. Παίζεται ο τέταρτος. Αυτό τι σημασία έχει τώρα, Μανώλη, εδώ, ότι θα ανοίξει ας πούμε, μια βεντάλια, θα ζητούν κάποια πράγματα, θα μπει ένα πλαίσιο, θα είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Να σας πω. Τι σημασία έχει. Πρώτα απ' όλα, ο κάθε υπουργός και οι υπουργοί εξωτερικών θα γνωριστούν και από κοντά ξανά να μιλήσουν κτλ. Από εκεί πέρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πάμε μάλλον για να ξαναξεκινήσουν οι διερευνητικές, αλλά με μια αναβαθμισμένη μορφή, δηλαδή γι' αυτό και η κυρία Παπαδοπούλου ενδεχομένως να είναι εκεί. Μάλιστα. Και ο άλλος υφυπουργός για να τρέξουν. Και ενδεχομένως να πάνε και οι υφυπουργοί. Ναι. Ακριβώς. Η κυρία Μπούρα με τον κύριο Κλίτς θα τρέξουν, είναι σύμβουλοι των δύο των ηγετών, έτσι ώστε να βλέπουν ότι οι εντολές εκτελούνται. Μάλιστα. Θα υπάρχει μάλλον φάκελος. Εγώ όταν λέω μπλε φάκελος ή κόκκινος φάκελος, θα υπάρχει. Πώς προχωράμε. Πώς προχωράμε. Μάλιστα. Για να γίνει μια επόμενη συνάντηση, όταν γίνει, θα το τρέξουν όμως. Άρα θα μπει ένα πλαίσιο, λες τώρα εδώ. Αυτό είναι ο στόχος. Εκεί πάμε. Το κακό σενάριο είναι να σκοτωθούν. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Θα ευχηθούμε όντως όχι. Αλλά εγώ σας λέω ότι αυτή είναι η πρόθεση και των δύο ηγετών. Έχει εκφραστεί. Χτίζεται ένας διάβλος επικοινωνίας. Εδώ επιχειρείται, αν μη τι άλλο, να ξανανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας και να είναι ουσιαστική επικοινωνία. Επειδή είμαι στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και συναντώ και κόσμο και μου λένε «Μα τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά, πάμε να υποχωρήσουμε». Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα καμίας υποχώρησης. Και το τονίζω, κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν έχει υποχωρήσει σε τίποτα. Αν δούμε τα γεγονότα, ψύχρεμα, τα τελευταία 4, 5, 6, όσα χρόνια θέλετε, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μπαίνει στη γραμμή της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Και της Αιγύπτου. Δηλαδή, ήταν ο Σίσι Γιόκ, υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν αναγνωρίζω ούτε την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία, Μητσοτάκης Γιόκ, και σιγά σιγά η Ελλάδα και η Αίγυπτος λέγανε διάλογο, διεθνές δίκαιο κτλ. Η Ελλάδα έχει χάσει κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά σιγά, έχει χάσει η Ελλάδα. Αυτό, σιγά σιγά έρχεται, συγκλίνει η γραμμή και έρχεται σε μια γραμμή διαλόγου, να δούμε πού πάμε. Και αν διαφωνούμε, να δούμε πώς μπορούν να επιληθούν οι διαφορές, όποιες
θεωρείς υπάρχει. Δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της υφαλοκρηπίδας. Μέσα στις γραμμές που έχει χαράξει ο καθένας. Ο Μητσοτάκης είπε χθες, δεν πάμε πίσω από τις κόκκινες γραμμές μας. Γιατί ξέρετε, κάθε. Συνομίλησαν. Δεν είπε το να λες τις διαφορές σου ή να ξεκαθαρίζεις τις θέσεις σου ή να λες το τι μπορεί να πάθει ο άλλος αν πάει παραπέρα. Και το, μιλάω και για τις δύο πλευρές. Δεν σημαίνει κάποια υποχώρηση από κανέναν. Δηλαδή, στην ελληνική κοινωνία πολλές φορές αυτό παρατηρώ. Πάμε να υποχωρήσουμε. Πάμε να τα δώσουμε. Ετοιμαζόμαστε, λέμε να υποχωρήσουμε. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι. Δείτε το και λίγο αλλιώς. Κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν πάει να υποχωρήσει. Λοιπόν. Πάμε από εκεί πέρα. Η σύνθεση είναι αυτή. Ωραία. Η πρόθεση είναι αυτή. Όμως. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι, πάμε λοιπόν και πώς βλέπουν οι Τούρκοι τα μηνύματα που έρχονται από την Ελλάδα. Τι λένε τα τουρκικά μέσα δηλαδή, έτσι. Ναι, διότι. Ας πούμε, κοιτάξτε, εδώ μια σύνθεση που βλέπουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αν μπορούμε να πάμε ξανά το πλάνο, δηλαδή να δείξουμε λίγο το γενικό πλάνο, πώς ήταν, να τους μετρήσουμε. Είναι πολύ πληθύσεις. Λοιπόν, ήταν. Και εδώ άλλοι. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ ήταν λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Είναι και ο Γαμπρός του Τουρκοπροέδρου, η Μπιναλή Γιλντιρίμ. Κυρία Παπαδοπούλου, πάλι εκεί. Πρώην Υπουργός Άμυνας. Ακριβώς, ο κύριος Δένδιας. Αυτή η συνομιλία δεν είχε πάει πολύ καλά, θυμάμαι. Δηλαδή μετά. Εδώ βλέπουμε ένα τέτα τέτ. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το τραπέζι των δύο. Με το Λαβράκι. Ξέρετε, ενδεχομένως να υπήρξε, όχι παρεξήγηση. Καταλαβαίνω ένα πολύ καλά τι έλεγε ο ένας τον άλλον. Αλλά γιατί ο Ερντογάν μου είπε κάτι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λέει ο Ερντογάν. Μετά συναντήθηκαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών. Σκοτώθηκαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Δηλαδή. Άρα τώρα θα υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και από τις δύο πλευρές. Κάποια φρένα. Να το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή δεν θα είναι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών μόνο, θα είναι κι άλλοι εκεί. Και είναι κι άλλο το περιβάλλον, Μανώλη. Έχει αλλάξει το περιβάλλον πάρα πολύ και για τους δύο ηγέτες. Είναι πανίσχυροι πια και οι δύο. Έχουν μπροστά τους μεγάλο πεδίο να δράσουν και να ενεργήσουν και να συμφωνήσουν και να φτάσουν και σε λύσεις αν και όποτε κτλ. Είναι τελείως διαφορετικό το πολιτικό περιβάλλον, επαναλαμβάνω. Το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να πάει στην Ευρώπη με κάποιο τρόπο. Ναι. Ναι. Να δούμε και δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικό το ζήτημα. Μάλιστα. Η προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία. Δεν είναι απαραίτητος κακό πράγμα. Mm-hmm. Εκεί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μπορεί να μαλακώσουν όλες οι απόψεις και να λιάνουν τις απόψεις κάποιων χωρών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Άρα ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και να προχωρήσουμε. Ό,τι γίνει πάντως, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις, θα είναι μετρήσιμο από την επόμενη και για τις επόμενες ημέρες. Και το χάνει, βέβαια. Βέβαια. Και στις δηλώσεις και στο κλίμα και στον αέρα και στη θάλασσα. Όλα μετρήσιμα. Εγώ ξέρεις τι περιμένω. Βεβαίως στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη από εκεί, αλλά μετά περιμένω και τις δηλώσεις του Ερντογάν στο αεροπλάνο. Αυτά μ' αρέσουν. Γιατί λέει μια ατάκα πάντα. Ενδεχομένως να πει και μια ατάκα πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένουμε για τη σχέση του με τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί πέρασαν από 40 κύματα. Έχει ένα τρόπο ο Ερντογάν να το γυρίσει όταν θέλει. Να δούμε στη χειραψία πώς θα συμπεριφερθεί. Δηλαδή, γλώσσα του σώματος. Ξέρεις, ξαφνικά. Δηλαδή, μπορεί να δείχνει τα αγκαλιές, λες. Και μου ζητάει. Για να μην τα ξεχνάμε. Φτάνουμε εδώ μετά από περίοδο που μας έφερε πολύ κοντά. Μα τι λέμε τώρα. Στην πολεμική αναμέτρηση. Μικρή, μεσαία, μεγάλη. Πάντως και ο Δένδιας. Και ο Παναγιωτόπουλος. Και η έξω. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Λέει, παιδιά, φτάσαμε πολύ κοντά σε δύσκολες καταστάσεις. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από το 20 και μετά ήμασταν σε μια διαρκή ένταση. Βέβαια. Από το 20 και μετά. Τρία χρόνια περάσαμε δύσκολα. Κάθε μέρα. Με απειλές για εισβολή στα νησιά, με ταϊφούν. Με τον Εύρο. Με τις φρεγάτες. Με τις επακουμβήσεις. Με το ρούτσι να έχει. Και εσύ ήσουν ανήσυχος κάποια στιγμή στις ανταποκρίσεις σου. Κοιτάξτε. Και ο Μανώλης κάποια στιγμή περιγράφοντας και το κλίμα και τα βεληνική και την επιμονή. Ακούστε, και την ένταση. Όταν άκουγα και τους Τούρκους αξιωματούχους να λένε πράγματα. Ναι, ναι. Και για τους Έλληνες αξιωματούχους που λένε πράγματα και σε εμάς, όταν στις συνομιλίες μας, καταλάβαινα ότι τα πράγματα δεν υπήρχε φρένο. Και στους Τούρκους δεν υπήρχε φρένο. Βέβαια. Δηλαδή κάποιος να πατήσει φρένο. Ευτυχώς όμως. Είχε χαθεί και η επαφή, Μανώλη, κάποια αυτό, στιγμή. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν μπορούσε κανείς να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον άλλον. Αυτό ευτυχώς έχει αποκατασταθεί. Είναι μεγάλο φρένο αυτό, Μανώλη. Το τηλέφωνο. Πάρα πολύ μεγάλο φρένο είναι. Ή σταμάτα να συναντηθούμε τώρα. Πάμε να συναντηθούμε με μια αφορμή. Να το σώσουμε. Ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που δεν πετούν τα αεροσκάφη στο Αιγαίο, δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι τεχνικά ζητήματα. Σκεφτείτε το κόστος. Το κόστος, το ατύχημα. Ας πάμε πρώτα απ' όλα στο κόστος. Κόστος τεράστιο. Της κάθε πτήσης. Ξεκινάμε από εκεί. Μετά πάμε
στο ατύχημα, στο ανθρώπινο. Την καταπώνηση, την ψυχολογική πίεση, βέβαια. Το ατύχημα της παραμέτρους ενός ατυχήματος. Και μιλάμε για όρια τώρα, για οριακές καταστάσεις. Ποιες είναι οι παράμετροι πλασμάτων δευτερολέπτου. Έχουμε μια, εγώ επιμένω σε αυτό και, έχω, και εκφράζω την άποψή μου και ας διαφωνώ και ας δεν είναι ανάγκη. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία της επόμενης διετίας, ό,τι να γίνει. Να αλλάξει το περιβάλλον τώρα. Μας, μεταξύ μας. Και το λέω διετία γιατί είναι πολιτική, τώρα είναι ισχυρή. Ναι, ναι, ναι. Μετά από δύο χρόνια αρχίζει η φθορά. Ο ένας μπορεί να μην είναι πολύ ισχυρό, ναι. Ο άλλος σου λέει: άστο τώρα, τώρα είναι η ευκαιρία. Τα πρώτα χρόνια διακυβέρνηση. Και για την Κύπρο. Μάλιστα. Γιατί δεν θα συζητηθούμε μόνο. Όταν μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο, βεβαίως. Είναι και η Κύπρος εκεί μέσα. Α, το έχουν υπόψη αυτό. Λοιπόν, τώρα να δούμε πώς βλέπουν οι Τούρκοι την προσέγγιση από την πλευρά της Ελλάδος και της Τουρκίας και λένε ότι θετικά μηνύματα στέλνει ο Μητσοτάκης. Τα μηνύματα που λέει ο Γιώργος Γεραπετρής από την Κύπρο τα θεωρούν και αυτά θετικά. Αναφέρονται βεβαίως ότι η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι μιλά για τα θαλάσσια σύνορα. Μπορούμε να το δούμε, αν θέλετε. Για πάμε, για πάμε. Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaptı. Yunan bakan buradaki açıklamasında Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için müzakereye hazır olduklarını söyledi. Yunanistan'da Kyriakos Mitsotakis'in yeniden başbakan seçilmesiyle Türkiye ile ilişkilerde pozitif atmosfer ve diyalog mesajları yineleniyor. Yorgos Yerapetritis Dışişleri Bakanı olmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaptı. Mevkidaşı Konstantinos Kombos'la bir araya gelen Yerapetritis, Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Αυτά λοιπόν από το Χαμπέρ Γκλομπάλ εδώ και τους συναδέλφους εκεί.